Αύγουστος είναι ο μήνας των διακοπών και της ζεραστώνης. Είναι ο μήνας της ανεμελιάς αλλά και της μεγάλης εξόδου, με τα αστικά κέντρα να μισοαδειάζουν και τα φέρετρα σε βουνά και θάλασσες να σφιχτίουν. Ήδη χιλιάδες εκδρομείς από κάθε γωνιά της Ελλάδας και πολλές χώρες του εξωτερικού έχουν επιλέξει ως προορισμό την Ήπειρο. Τα καταλήματα στις θαλάσσιες περιοχές είναι γεμάτα και το ίδιο ακριβώς ισχύει για τους ορεινούς προορισμούς. Τα Γιάννενα είναι πλέον σημείο αναφοράς χάρη στα πολιτιστικά μνημεία της περιοχής, το κάστρο, τα μουσεία και φυσικά τη λίμνη Παμπότιδα που έλκει μικρούς και μεγάλους να τη θαυμάσουν και να φουγκραστούν τους θρύλους με τον Αλή Πασά και την κυρία Αυροσύνη. Έχουμε μεγάλη αύξηση στις πληρότητες στην περιοχή των Ιωαννίνων για τις ημέρες του 15 Αύγουστου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή αγγίζουμε σχεδόν το 100%. Βέβαια την τιμητική τους την έχουν τα πανέμορφα χωριά μας. Οι πελάτες μας είναι Έλληνες και ξένοι. Τα στοιχεία δείχνουν συνεχή αύξηση του τουριστικού ρεύματος, γεγονός που χαροποιεί τους επαγγελματίες στην Ήπειρο. Η ανάκαμψη του τουρισμού είναι εμφανή στα δύο τελευταία χρόνια και η συνεργασία των τοπικών φορέων σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια επέφεραν ήδη θετικά αποτελέσματα. Οι σύγχρονοι οδικοί άξονες και οι πτήσεις αεροπλάνων από το εξωτερικό που τριπλασιάστηκαν μετά και την αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων καθώς και του ακτίου είναι οι βασικοί παράγοντες της τουριστικής ανάπτυξης. Εμείς είμαστε από την Κύπρο. Είναι υπέροχα όλα εδώ γενικά. Ζηλεύομαι, αλλά Έλληνες είμαστε. Γιατί να ζηλεύομαι? Είναι πολύ οικογενειακά, αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά. Είναι τέλεια. Πολύ καλό συνδυάζει φαγητό, διασκέδαση. Δεν θα χρειάζεται και τίποτα άλλο. Το φυσικό κάλος και οι λιθόκτιστοι οικισμοί αποτελούν ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και ειδικότερα του Ζαγορείου, όπου βρέθηκε και κατέγραψε τις μοναδικές ομορφιές της περιοχής η κάμερα της ΕΡΤ. Στο μικρό αυτό οδηπορικό διαπιστώνει τη ζέση των κατοίκων να ζωντανέψουν τα χωριά και οι πολιτιστικοί σύλλογοι βρίσκονται σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές για πληθώρα εκδηλώσεων που οργανώνουν από κοινού. Το πανηγύρι το οποίο γίνεται στο κέντρο του χωριού, στην πλατεία του χωριού, στο χωροστάσι, με έναν ιδιαίτερο τρόπο και με έναν τρόπο διοργάνωσης τέτοιων, ούτως ώστε το Ζαγορείο πανηγύρι να έχει μια ξεχωριστή ταυτότητα. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Θεωρώ ότι η περιοχή έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα σε αυτούς τους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας και έχουμε επισκέπτες από διάφορες χώρες της Ευρώπης, καθώς και από Ισραήλ και Αφρική. Η γιορτή της Παναγίας συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των μόνιμων κατοίκων, των αποδήμων και των εκδρομέων. Μοναδικές πετρόκτιστες εκκλησίες με υπέροχο εσωτερικό διάκοσμο υποδέχονται τους πιστούς ανήμερα του 15 Αύγουστου. Αυτή η μέρα, ειδικά στην Ήπειρο, είναι η μέρα του κλεδιού, μέρα κευχή και ξεφαντώματος. Δεκάδες πανηγύρια οργανώνονται στις κεντρικές πλατείες του Ζαγορείου, της Κόνιτσας, του Πογονίου, των Τζουμέρκων και του Μετσόβου, με συγκροτήματα που παραμένουν συνεπεί στην παραδοσιακή μουσική. Τα χωριά τα οποία στο Ζαγόρι γιορτάζουν το 15 Αύγουστο είναι αρκετά. 11 από αυτά πραγματοποιούν και το ετήσιο πανηγύρι τους, που όπως λένε οι κάτοικοι στο αντάμωμά μας, είναι και υποχρεωμένοι, νιώθουν την υποχρέωση, να παραβρίσκονται κάθε χρόνο στην ετήσια εκδήλωσή τους. Τα πανηγύρια είναι ένα μεγάλο αντάμωμα. Ένα αντάμωμα αυτών που έχουν φύγει, των κεκοιμηθέντων, ένα αντάμωμα των ξενιτεμένων και ένα αντάμωμα των ολίγων που έχουν απομείνει στα χωριά μας, έτσι ώστε όλοι μαζί να βρεθούμε, να συνεορτάσουμε, να αναλογιστούμε, να στοχαστούμε, να αδελφωθούμε, να αγαπηθούμε. Το μικρό διπορικό της ΕΡΤ για τα πανηγύρια του 15 Αύγουστου τελειώνει κάπου εδώ. Αν θέλετε πάντως να μάθετε πως γλεντούσαν κάποτε οι άνθρωποι, ακούστε την επόμενη δήλωση. Πέντε μέρες πανηγύρ. Πέντε μέρες. Πέντε μέρες πανηγύρ. Τι κάνετε? Πέντε πανηγύρ γλέντια. Γλέντια. Με όργανα.